Χαίρετε. Καλημέρα. Με βλέπετε σε διαφορετική γωνία σήμερα, γιατί συναντήθηκα με κάτι φίλους μου σκηνοθέτες και παραγωγούς προχθές και μου λένε πώς είσαι έτσι στα βίντεο, πώς έχεις το φως στο πλάι και δεν το έχεις μπροστά. Μου βάλαν ιδέες, είναι όπως το μακιγιάζ, που δεν ασχολιόμουν καθόλου και τώρα άρχισα και προσπαθώ να μάθω. Οπότε είπα, μέχρι να έρθει το καινούριο ring light που παρήγγειλα μέσω του ίντερνετ, μέσω διαδικτύου, είπα στην κόρη μου και μου παρήγγειλε ένα καινούριο φωτισμό που έχει ένα ψηλό σύστημα τέλος πάντων που έχει δύο διαφορετικά ring lights, αυτά τα φώτα τα στρογγυλά. Τώρα έχουμε ένα και μου έχουν πει πρέπει να στέκεσαι μπροστά στον ring light. Να, εδώ μπροστά είμαι και με βλέπετε. Και μέχρι να έρθει εκείνο που έχουμε παραγγείλει, γύρω στις 20 Φεβρουαρίου θα έρθει νομίζω, 25. Μέχρι να έρθει εκείνο, είπα να τα γυρίζω έτσι, να είμαι ίσια, κυρίες και κύριοι, για να μην μου κάνετε παρατήρηση. Όχι εσείς εδώ από το κανάλι, οι γνωστοί, οι φίλοι που σχολιάζετε. Μιλάμε για αυτούς τους άλλους που παίρνουν τα βιντεάκια και τα παίζουν στις εκπομπές τους. Ναι, και μας γνωστοποιούν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Μου είπαν λοιπόν, πρέπει να στέκεσαι απέναντι από την κάμερα. Πρέπει να έχεις απέναντι το φως. Έτσι κι εγώ σήμερα έχω απέναντι το φως. Σίγουρα δεν είναι ο ήχος και η εικόνα η τέλεια, αλλά αυτά που θα πούμε δεν τα λένε πουθενά σε καμία τηλεοπτική εκπομπή. Εδώ μόνο στο κανάλι μας. Λοιπόν, το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα μας κόφτει, δεν μας νοιάζει. Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένα για το Αγίου Βαλεντίνου. Εξάλλου, όπως λέει και η Δέσποινα Φλάουερ, η μασκότ μας, η μασκότ του καναλιού μας, η χαρούμενη φίλη μας, εδώ κάνουμε πολλά ερωτικά vlogs. Και όλους παραδόξους και αυτό το πρωινό ερωτικό είναι. Μην σας πω και το βραδινό. Όχι, το πρωινό μόνο αυτό είναι ερωτικό. Έτυχε. Ξέρετε ότι τα κάνω με τη σειρά που έρχονται. Για μας όλες οι μέρες είναι το ίδιο, με την έννοια του ότι δεν περιμένουμε μια συγκεκριμένη μέρα για να γιορτάσουμε τον έρωτα, δεν περιμένουμε να μας υποδείξει κάποιος ότι πρέπει να γιορτάζουμε μια συγκεκριμένη γιορτή, δεν περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να είμαστε χαρούμενοι, δεν περιμένουμε τις διακοπές για να είμαστε χαλαροί. Εδώ πέρα προσπαθούμε να έχουμε ισορροπία και καλή ψυχική υγεία στη ζωή μας όλες τις ημέρες. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι επιστολές από δύο κοπελίτσες νεαρές που μοιάζουν μεταξύ τους αυτά που γράφω. Η πρώτη κοπέλα έχει βάλει τίτλο «Νιώθω άπειρη και δεν ξέρω πώς να προσεγγίσω κάποιον. Πώς δείχνω το ενδιαφέρον μου». Και η δεύτερη επιστολή είναι σχετική. Πάω να διαβάσω την πρώτη. «Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα, κούκλα μου. Παρακολουθώ τα βίντεο σας το τελευταίο διάστημα και οφείλω να ομολογήσω πως είστε εξαιρετικοί. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζετε την κάθε ιστορία. Θα ήθελα να σας πω κι εγώ τη δική μου. Είμαι 21 ετών και μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάποια σχέση. Μια χαρά. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αρνητικό ότι μέχρι τώρα, στα 21 σου δεν έχεις κάνει σχέση μέχρι τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, νιώθω άπειρη και δεν ξέρω πώς να προσεγγίσω κάποιον που με ενδιαφέρει. Τον τελευταίο καιρό τρέφω συναισθήματα για κάποιον. Επισκέφτηκα ένα κατάστημα και από την πρώτη στιγμή με εξυπηρέτησε, είμαι κολλημένη μαζί του. Κάθε φορά που πηγαίνω, αντιλαμβάνομαι κάποια σημάδια από εκείνον, αλλά λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης νομίζω ότι είναι τις φαντασίες μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, τι άλλο να του δείξω για να καταλάβει. Τον έχω βρει στα social media, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστή κίνηση να τον κάνω ad, π.χ. στο Facebook ή στο Instagram. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχάς, φιλενάδα, θα σου πω ότι αν σου αρέσει κάποιος που πας και ψωνίζει από το μαγαζί του, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτός ο κάποιος να είναι ευγενικός και κάπως φλερταριστικός και καλυμμένα φλερταριστικός με όλες τις πελάτησές του. Συγγνώμη που θα σου το πω, στο λέω όλη μου την αγάπη, όλες μας την έχουμε πατήσει, να μας αρέσει ο γυμναστής, να μας αρέσει ο μπάρμαν, να μας αρέσει ο πορτιέρης στο κλαμπ, να μας αρέσει, ξέρω εγώ, ο δάσκαλος του τένις, όσες έκαναν τένις, εγώ ευτυχώς δεν έκανα τένις, δεν έχω και αυτό το πρόβλημα, να μας αρέσει τέλος πάντων κάποιος ο οποίος επειδή είμαστε πελάτησες του, έχει όφελος να μας φερθεί ωραία. Είναι κοινό μυστικό ότι κάποιοι άνδρες, ωραίοι άνδρες, που
ενώ που τους το επιτρέπει και η εμφάνιση τους, οι οποίοι είναι ωραίοι με βάση την υποκειμενική αίσθηση της ομορφιάς, γιατί για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι ωραίοι, αντιλαμβάνεστε. Κάποιοι που το παίζουν και ωραίοι, ή που νομίζουν πως είναι ωραίοι, ή που ντύνονται μοντέρνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι κάνουν μια δουλειά που αυτή η δουλειά είναι κομμένη, ραμμένη στα μέτρα του φλερτ του επαγγελματικού. Πώς επίσης και κάποιες κοπέλες, για παράδειγμα κοπέλες που κάνουν διαφημίσεις, που κάνουν ζωντανές διαφημίσεις σε κλαμπς, που διαφημίζουν ποτά, ενεργειακά ποτά κτλ. Αυτές οι κοπέλες δεν είναι πάντα ντυμένες, πολύ ωραία, είναι χαμογελαστές, είναι ελαφρά φλερταριστικές με όλους, χωρίς να σημαίνει ότι όντως φλερτάρουν, αλλά είναι κομμάτι του marketing αυτό. Αυτό το λέω έτσι για να έχουμε λίγο την προσοχή μας και άντρες και γυναίκες, ότι γνωρίζοντας επαγγελματίες στο χώρο της εργασίας τους και αν μας προσεγγίζουν κάπως φλερταριστικά, αυτό μπορεί να είναι το πιο πιθανό ένδειξη ότι κάνουν τη δουλειά τους μέσα από αυτόν τον τρόπο. Όμως θα σου απαντήσω πώς φλερτάρεις κάποιον, πώς τον προσεγγίζεις και πώς δείχνεις το ενδιαφέρον σου. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι να το κάνεις, οι οποίοι μπορεί να σαμποταριστούν και λίγο από την νοοτροπία κάποιων ανδρών. Τώρα θα δούμε στην πορεία, θέλω να διαβάσω και το υπόλοιπο της επιστολής σου. Μου είναι δύσκολο να προσεγγίσω κάποιον. Γενικά από το γυμνάσιο και μετά νιώθω πως έχω αλλάξει. Μέχρι τότε ήμουν ένα παιδάκι εξωστρεφές, αλλά με πολύ άγχος παρά τα αυτά. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέες εύκολα, πόσο μάλλον μια σχέση. Δεν μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους αναγκαστικά. Προτιμώ να είμαι μόνη. Όταν δεν ταιριάζω με κάποιον σε μια παρέα, απομακρύνομαι χωρίς εντάσεις, χωρίς τσακωμούς, γιατί δεν μου αρέσουν ούτε εντάσεις ούτε τσακωμοί. Το τελευταίο διάστημα όμως έχω παρατηρήσει πως όταν είμαι μέσα σε κόσμο δεν αντέχω για πολλή ώρα. Είναι αγοραφοβία ή αγχώδης διαταραχή, δεν ξέρω. Ούτε και εγώ μπορώ να σου πω τι ακριβώς είναι, αν είναι κάτι. Πρέπει να πας σε έναν ψυχολόγο, να δεις σε δει από κοντά, σε έναν κλινικό ψυχολόγο, να σου κάνει διάγνωση και να δούμε τι είναι. Και κάποιος ψυχίατρος μπορεί να κάνει διάγνωση γι' αυτό, αν είναι αγοραφοβία ή αγχώδης διαταραχή. Λες, έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πολλή αγάπη, χωρίς εντάσεις και φασαρίες. Επειδή όμως δεν είναι όλοι έτσι στον έξω κόσμο, μάλλον έρχεται σε σύγκρουση με αυτά που ξέρω και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εντάξει, αυτό το κομμάτι που λες εδώ, νομίζω να δεις το βιντεάκι που κάναμε για την εσωστρέφεια. Αυτό το βιντεάκι θα σου απαντήσει ίσως περισσότερο αυτά που ερωτάς. Όσο για τις σχέσεις, νιώθω πως έχω να δώσω αγάπη και δεν με ενδιαφέρει να αρέσω στους πάντες, αλλά σε αυτόν που τρέφω συναισθήματα για εκείνον. Αυτό δείχνει μια πολύ όρημη στάση ζωής στα 21 σου, να μην σε ενδιαφέρει να αρέσεις σε όλους, αλλά μόνο σε εκείνον που έχει συναισθήματα για αυτόν. Μπράβο! Ο μόνος τρόπος που μπορώ να εκφραστώ είναι μέσα από το τραγούδι που ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια ερασιτεχνικά. Μπράβο, κούκλα μου! Τι ωραία οι άνθρωποι που είναι λίγο ντροπαλοί ή εσωστρεφείς να βρίσκουν δρόμους έκφρασης τόσο καλλιτεχνικούς και τόσο δημιουργικούς. Ξέρω πως δεν μπορείτε να κάνετε διάγνωση, αλλά οι συμβουλές σας θα είναι πολύτιμες για μένα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Λοιπόν, πριν διαβάσω και τη δεύτερη επιστολή, θα σου δώσω ορισμένες συμβουλές. Η γνώμη μου είναι για αυτόν τον τύπο που έχεις γνωρίσει στο μαγαζί του, που σε έχει εξυπηρετήσει και που σου φαίνεται πως είναι φλερταριστικός, η γνώμη μου είναι να τον κάνεις add ή follow στα social media. Όχι σε όλα, μόνο μιας. Δες, μπες μέσα στο προφίλ του, δες πού είναι πιο ενεργός. Είναι περισσότερο ενεργός στο Facebook, είναι περισσότερο ενεργός στο Instagram. Κάντον σε ένα από τα δύο στα οποία είναι πιο ενεργός. Δηλαδή, πού ποστάρει συνήθως. Έχει αναρτήσεις περισσότερες στο Instagram ή στο Facebook. Γιατί οι νεαροί συνήθως ασχολούνται περισσότερο με το Instagram, τα παιδιά που είναι κοντά στη δικιά σου την ηλικία, όμως έχει κάποιους που ασχολούνται με το Facebook. Αν δεις όμως ότι βάζει κάθε μέρα post στο Facebook ή βάζει, ξέρω, κάθε 3-4 μέρες, σημαίνει είναι αρκετά ενεργός στο Facebook. Αν δεις ότι βάζει story καθημερινά στο Instagram, σημαίνει ότι θα τον βρεις πιο συχνά στο Instagram. Τον κάνεις ad και μετά περιμένεις 2-3 μέρες να δεις αν θα σε κάνει follow back, αν θα σου μιλήσει
Και μετά, άμα ανεβάσει κάτι έξυπνο, κάτι ενδιαφέρον για σένα, του κάνεις μια αντίδραση στο story του. Μια αντίδραση ουδέτερη όμως. Θα στείλεις καρδούλα, θα στείλεις φλόγα, αυτό με τη φωτιά, στείλε ένα wow, ή στείλε ένα χαμόγελο, ή στείλε ένα μπράβο, μια τέτοια χειρονομία, αντιδράσεις στα story. Για όσους δεν γνωρίζετε είναι αυτά τα πράγματα και δεν γνωρίζετε από social media, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν μπορείτε να καταλάβετε, αυτό είναι για τη νέα γενιά. Για όσους δεν καταλαβαίνετε. Είναι αντιδράσεις, είναι τρόποι που επικοινωνούν οι νέοι σήμερα και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μέσω του διαδικτύου, που είναι με emoticons, με emojis, με φωτογραφίες που απεικονίζουν συναισθήματα παρά με λέξεις. Δηλαδή, το να τον κάνεις follow ή ad και να του στείλεις μια ουδέτερη προσφυλική αντίδραση σε ένα story του, σε μια ιστορία που ανεβάζει ή κάτω από το post, καλύτερα στο story, γιατί όταν κάνεις αντίδραση στο story, πάει στο messenger, πάει στα μηνύματα. Οπότε του δίνεις την ευκαιρία, αν θέλει όντως να σου μιλήσουν, να σου απαντήσεις στα μηνύματα. Και έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια συνομιλία. Από τη συνομιλία που θα ξεκινήσει, θα δεις πρώτα απ' όλα αν θα ξεκινήσει συνομιλία. Αν δεν ξεκινήσει συνομιλία, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται. Γιατί αν όντως σε γουστάρει και αν όντως ασχολείται μαζί σου με το που τον κάνεις ad, μπορεί να περιμένει και αυτός 2-3 μέρες και μετά να σου μιλήσει ή μόλις του κάνεις μια αντίδραση θα σου απαντήσει. Αν δεν ασχολείται, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται, το πιο πιθανό. Δηλαδή τα social media είναι ένα πολύ καλό μέσο να τσεκάρουμε, να ελέγξουμε αν κάποιον που έχουμε γνωρίσει στην πραγματική ζωή τον ενδιαφέρουμε. Και δεν θα του γράψεις «Γεια σου, σε βλέπω στο μαγαζί και σε έχω ερωτευτεί» ή «Σε σκέφτομαι συνέχεια», θα κάνεις έτσι κάποιες απαλές κινήσεις, κάποιες κινήσεις διακριτικές, εξαπαλώνων ήχων, που θα του δώσει την ευκαιρία, αν θέλει να κάνει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι. Αν δεν θέλει να κάνει παιχνίδι, με γεια του, με χαρά του. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο αυτός που σ' αρέσει να του αρέσεις κι εσύ, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν το συναίσθημα σου δεν βρει ανταπόκριση. Από τη στιγμή που είσαι πρόσωπο εσωστρεφές και καλλιτεχνική φύση, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για σένα να συμμετέχεις σε ομαδικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με αυτά που σου αρέσουν, π.χ. με το τραγούδι που σου αρέσει. Να πας σε μια χοροδία, να λάβεις μέρος σε μια νεανική χοροδία ή να προσπαθείς να μπεις σε μια μπάντα, σε ένα συγκρότημα. Να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με σένα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου που είσαι 21 ετών και δεν έχεις κάνει ακόμη σχέση. Το άπειρο είναι πάρα πολύ σχετικό, γιατί μου φαίνεσαι από αυτά που γράφεις μια κοπέλα πολύ ξύπνια και πολύ συνειδητοποιημένη. Οπότε από τη στιγμή που μπορείς να γράφεις τον τρόπο που γράφεις και να επικοινωνείς τον τρόπο που επικοινωνείς, δεν θα δυσκολευτείς καθόλου να επικοινωνήσεις και με έναν άνθρωπο μέσα σε μια σχέση όταν έρθει η ώρα να έρθει η σχέση της. Πάω στη δεύτερη επιστολή. Γεια σας, είμαι μια κοπέλα 19 χρονών φοιτήτρια, άρα εσύ είσαι 2 χρόνια μικρότερη από την προηγούμενη μας φίλη. Έχω το εξής πρόβλημα και θα ήθελα τη συμβουλή σας. Καταρχάς, έχω μεγαλώσει σε χωριό, σε μια πολύ κλειστή κοινωνία. Δεν έχω κάνει σχέση ποτέ, επειδή οι γονείς μου είναι πολύ αυστηροί. Τώρα που πήγα φοιτήτρια, μιλούσα με έναν τύπο 2 εβδομάδες, είπαμε να βγούμε για καφέ, βγήκαμε και μετά αυτός εξαφανίστηκε. Δεν διάβαζε καν το μήνυμά μου. Στο μεταξύ, αυτός πήγε και ακολούθησε στο Instagram μια φίλη μου, που ήξερε ότι είναι κολλητή μου. Και μετά από λίγο καιρό, ακολούθησε και μια άλλη φίλη από την παρέα μου. Αφήστε που κάθε φορά που με βλέπει δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω μου, αφού δεν ενδιαφέρεται. Γιατί το κάνει αυτό? Μετά από μια εβδομάδα μου στείλε ένας φίλος του, βγήκα μαζί του και φιληθήκαμε. Μετά εξαφανίστηκε αυτός ο φίλος του και αυτός, να σημειώσω ότι ήταν η πρώτη φορά που φιληθήκα με κάποιο αγόρι, και από τότε φοβάμαι να εμπιστευτώ τα αγόρια, γιατί θεωρώ ότι θα με παρατήσουν. Ξέρω ότι δεν έπρεπε να κάνω κάτι με φίλο του, γιατί δεν ήταν σωστό απέναντί του, το έχω μετανιώσει. Μου λένε ότι είμαι πολύ ξινή, γι' αυτό δεν έχω πολλές κατακτήσεις, έχω πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω τι να κάνω για να με φλερτάρουν για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση. Σίγουρα δεν αποκτάς αυτοπεποίθηση με το να πηγαίνεις να φιλιέσαι με τον φίλο αυτό που σου ενδιαφέρει. Όμως κάτσε σου πω, ρε φίλε. Έλα ρε αγάπη μου, κούκλα μου. Δεν έγινε και τίποτα.
Γιατί αυτός ο οποίος δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω σου και ο οποίος μιλούσε μαζί σου και μετά που βγήκατε μια φορά έχει εξαφανιστεί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται σοβαρά. Μπορεί μεν να ενδιαφέρεται γενικά, μπορεί να σε γουστάρει, μπορεί να σε βρίσκει ωραία κοπέλα, αλλά για δικούς του λόγους, για δικά του θέματα, ίσως επειδή έχει φιλενάδα και το κρύβει, ίσως επειδή είναι, θέλει να παίζει, θέλει να φλερτάρει με πολλές γυναίκες ταυτόχρονα, ή επειδή είναι κομπλεξικός, δεν ξέρω, μπορεί να νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του για οποιοδήποτε λόγο, ή μπορεί να σε είδε στο ραντεβού και να μην του άρεσες. Δεν είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι με αυτόν. Και να γίνει κάτι δεν θα είναι και πολύ υγιές. Η συμβουλή μου σε σένα λοιπόν είναι να σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί του. Γιατί άνθρωπος με τον οποίο μιλούσατε για μια εβδομάδα, βγήκατε για ραντεβού και μετά εξαφανίστηκε, όσες κολλητές σου και αν έχει κάνει art, όσο και αν βγάζει τα μάτια του να σε κοιτάει, στην πράξη σου έχει αποδείξει πως δεν ενδιαφέρεται σοβαρά. Και ότι ίσως να παίζει και παιχνιδάκια ψυχοπαθή μαζί σου. Δες και το ψυχοπαθολογικά παιχνιδάκια. Δες και το χθεσινό βραδινό vlog με τη φίλη που ήθελε να γίνει, να μάθει το χθεσινό βραδινό. Ήταν κάτι να σιγουρευτώ, αν ήταν το χθεσινό βραδινό, να μην σε στέλνω σε λάθος μέρος. Ναι, χθες το βράδυ. Τι έπαιζε με αυτόν τον άνθρωπο. Δες το vlog το χθεσινό, το τι έπαιζε με αυτόν τον άνθρωπο. Δες το. Έχω εδώ το... Βλέπετε που καθρεφτίζεται το ring light πάνω στο κινητό. Αγαπημένοι μου φίλοι, έχω ring light. Δεν μιλώ για σας, μιλώ για το σκηνοθέτη που λέει να βάλω ring light. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτός έχει βγει μαζί σου και μετά δεν έχει κάνει τίποτα, το πιο πιθανό να μην ενδιαφέρεται ουσιαστικά και αν θα κάνετε κάτι, να κάνετε την ψυχοπάθεια που κάνει αυτή η κοπέλα στο χθεσινό βραδινό, το mail που φάγε τόσα χρόνια, 4-5 χρόνια από τη ζωή της, 6, να ασχολείται με έναν άντε μην πω. Εντάξει. Λοιπόν, στα 19 σου είσαι πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι κακό που δεν έχεις κάνει σχέση ακόμη στα 19 σου. Έδωσες το πρώτο σου φιλί έτσι για πίκα, πίκα λέμε στην Κύπρο, έτσι για να εκδικηθείς ίσως τον άλλο τον τύπο, ο οποίος ενώ βγήκε μαζί σου δεν έκανε κάτι. Για να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση ή ακόμη καλύτερα για να αποκτήσεις αυτοεκτίμηση, γιατί η αυτοεκτίμηση είναι πολύ πιο σημαντική από την αυτοπεποίθηση, πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, φιλενάδα. Από τον τρόπο που γράφεις, μου φαίνεσαι ότι είσαι ανώριμη. Δεν είναι παράξενο να είσαι ανώριμη στα 19, είναι πολύ φυσιολογικό να είσαι ανώριμη στα 19 και επίσης είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να είσαι ανώριμη στα 19 έχοντας μεγαλώσει με αυστηρούς γονείς σε χωριό, οι οποίοι δεν σου επέτρεπαν να έχεις σχέση. Οπότε όλη αυτή η κλεισούρα, όλη αυτή η απαγόρευση, όλο αυτό το απαγορεύεται να κάνει σχέση, δεν είναι σωστό να κάνει σχέση κλπ. Σε έχει αφήσει ανώριμη, άπειρη ουσιαστικά. Τώρα φίλοι της πρώτης επιστολής βλέπεις τι σημαίνει άπειρη, είναι αυτή η νεαρή κοπέλα άπειρη που είναι 19 ετών και δεν έχει κάνει ακόμη τίποτα και δίνει με τα μούτρα. Έχεις δώσει με τα μούτρα να ασχοληθείς με αυτόν τον τύπο που βγήκατε για ραντεβού και μετά την έντζασε. Και με εκ των υστέρων έρχεται και κάνει άτ τις φίλες σου και μετά πας εσύ και βρίσκεις το φίλο του και δίνεται ένα φιλί κλπ. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά θα σου έλεγα φιλενάδα, δώσε λίγη έμφαση περισσότερο στις φιλίες σου, πέρασε καλό χρόνο με τις φίλες σου, αν έχεις πράγματα που σε απασχολούν, ψάξε να πας στο ψυχολόγο του πανεπιστημίου σου, γιατί σίγουρα σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει ψυχολόγος. Ζήτησε να κάνεις μερικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο του πανεπιστημίου για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την καταπίεση που έχεις βιώσει από τους γονείς σου μεγαλώνοντας, γιατί αυτό δεν είναι καλό να μας καταπιέζουν οι γονείς μας και η δική σου φαίνεται πως ήταν αρκετά καταπιεστική. Εντάξει. Και διάβασε και το βιβλίο «Η ανατομία μιας γυναίκας». Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μου, να μπεις στο theklapetridon.com, να πας εκεί που λέει εκδόσεις, να πατήσεις την υποκατηγορία ηλεκτρονικές εκδόσεις και είναι εκεί το βιβλίο «Η ανατομία μιας γυναίκας» που βρίσκεται σε flipbook εκεί πέρα, μπορείς να το διαβάσεις δωρεάν. Λοιπόν, και στις δύο φίλες έχω να πω ότι δεν τρέχει τίποτα που δεν έχετε Βαλεντίνο σήμερα. Το πιο πιθανό να είστε και σε καλύτερη μοίρα από αυτές που έχω Βαλεντίνο. Μην τα βάζετε κάτω. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να χαρείτε τη φοιτητική σας ζωή, να χαρείτε τις φιλίες σας, να χαρείτε τα πράγματα της ηλικίας σας και θα έρθει η στιγμή όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σας που σας αρέσει και του αρέσετε, θα κυλάει από μόνο του το πράγμα, θα τσουλάει από μόνο του το πράγμα και μην απογοητεύεστε. Αυτά έχω να σας ευχηθώ.
κορίτσια, αν κάποιοι από εσάς εδώ στο κανάλι μας, αν έχω γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο, έχω να σας πω να ζήσετε. Τι θα κάνω καημένη. Τα φιλιά μου.